Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Το μήνυμα δυσαρέσκειας της Αθήνας λόγω Μπελέρη και η αλβανική απάντηση. Γιάννης Οικονόμου για Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχουμε επιπλέον απόδοση ευθυνών. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σημαντική επιτυχία της δίωξης. Συνελήφθη 30χρονος στην Κέρκυρα για μεταφορά ναρκωτικών. Βρέθηκαν πάνω του 200 γραμμάρια κοκαίνης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας. Επιστρέφουν οι επισκέπτες του 15 Αυγούστου. Οι παρατηρήσεις τους για τα κακώς κείμενα του νησιού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 20 το μηνός και είμαστε μαζί και απόψε το βράδυ εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Αύριο οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων φτάνουν στη χώρα μας και θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, σε μια κίνηση συμβολική της χώρας μας για την παρουσία της στα Δυτικά Βαλκάνια, παρόντου μάλιστα και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Δεν έχει προσκληθεί ο Αντιράμα, ο πρόεδρος της Αλβανίας. Οι σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία είναι τεταμένες λόγω της υπόθεσης του εκλεγέντος δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοχής θα υποδεχθεί αύριο Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για ένα άτυπο δείπνο με σκοπό τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής. Η κίνηση πάντως της Αθήνας να μην προσκαλέσει στο άτυπο δείπνο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων, τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, είναι δηλωτική της δυσαρέσκειας για την αντιμετώπιση του ζητήματος του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος είναι 100 ημέρες στη φυλακή και ενώ έχει εκλεγεί δήμαρχος Χιμάρας. Η πρόσκληση στάθηκε σε προεδρικό επίπεδο με τον αρχηγό του κράτους Μπαϊράμ Μπεγκάι να την αρνείται, ενδεικτικό της ρήξης που υπάρχει στις σχέσεις των δύο χωρών. Την ίδια ώρα φαίνεται πως το μέλλον του Φρέντι Μπελέρη αλλά και την πορεία των ελληνοαλβανικών σχέσεων θα κρίνουν οι εξελίξεις της ερχόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το Open, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα και ο Φρέντι Μπελέρη να κηρυχθεί έκπτωτος από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, καθώς προβλέπεται από την αλβανική νομοθεσία που λέει ότι αν κάποιος δεν διαμένει επί τρίμηνο στο σπίτι του, χάνει τη μόνιμη κατοικία του και έτσι μπορεί να κρυθεί έκπτωτος. Επομένως, να χάσει και τα δημαρχιακά του δικαιώματα. Τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, η δολοφονία του φιλάθλου, όλη αυτή η ιστορία της έλευσης δεκάδων Κροατών χούλιγκαν και μάλιστα εκπαιδευμένων, δομημένων με μια στρατιωτική ιεραρχία, έχουν προκαλέσει μια αποδόμηση της εικόνας της κυβέρνησης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και με τον ίδιο τον Υπουργό να ομολογεί αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Ο κύριος Οικονόμου τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δηλώσεις στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι δεν θα σταματήσει η απόδοση ευθυνών στους 7 αστυνομικούς οι οποίοι στην πραγματικότητα τέθηκαν σε αργία μετά από τη δολοφονία του 29χρονου, αλλά η ένορκη διοικητική εξέταση εξελίσσεται και αναμένονται καρατομήσεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών. Θα αποδοθούν ευθύνες, ισχυρίζεται ο κύριος Οικονόμου. Έχει σημασία αυτή η τοποθέτηση. Είναι και ένα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε να δούμε περισσότερα. Για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και τη συνδρομή των αστυνομικών στις φωτιές μίλησε στον Σκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στην αποτροπή εισόδου μεταναστών στον Εύρο. Οι αστυνομικοί είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν την κοινωνία, όπως βοήθησαν και χθες στις εκενώσεις στην Αλεξανδρούπολη, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να φύγουν με ασφάλεια, τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι στην ίδια περιοχή στον Εύρο, πριν από λίγες ημέρες, οι αστυνομικοί μαζί με τους συνοριοφύλακες απέτρεπαν καθημερινά 900 παράνομες εισβολές στην Ελλάδα από μετανάστες. Έκαναν 30 συλλήψεις λαθροδιακινητών. Θωρακίζουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ωστόσο, επανέλαβε ότι στην υπόθεση των Κροατών από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι έγιναν αστοχίες και λανθασμένοι χειρισμοί. Δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί.
Ο κύριος Οικονόμου υπογράμμισε ότι υπήρξε αλυσίδα λαθών σε πολλά επίπεδα, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να αποδίδονται ευθύνες, κάτι που θα γίνει σύντομα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδοθούν ευθύνες εκεί που ανήκουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διδασκόμαστε από τα λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να επιτρέψουμε τη γενική απαξίωση της αστυνομίας, γιατί προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία. Η απόδοση ευθυνών θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, με αποφασιστικότητα και δικαιοσύνη», είπε ακόμη προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δρανήσουμε». Όσον αφορά στα μέτρα κατά της οπαδικής βίας, υπογράμμισε ότι έχουν γίνει βήματα μετά την υπόθεση του Άλκη Καμπανού, όμως χρειάζονται ενίσχυση και αυτή είναι η κατεύθυνση σε όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. «Κλείνουμε τα παράθυρα που επιτρέπουν σε κάποιους να εκμεταλλεύονται τα κενά», είπε, προσθέτοντας πως η μάχη είναι παντού και ολιστική και θα δοθεί σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Αναφορικά με τις έρευνες για το δολοφόνο του Μιχάλη Κατσουρή, είπε ότι είναι σε εξέλιξη, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Περιμένουμε τι θα δείξουν τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν, την ανάλυση του DNA όπως και το οπτικό υλικό. «Θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν», είπε, καλώντας δε όλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Καθώς η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, χρειάζεται χρόνος και ζήτησε να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Για την παρουσία της αστυνομίας στα γήπεδα, έστειλε μήνυμα ότι «δεν έχουμε μέτωπο με τους ανθρώπους που αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα τους. Έχουμε μέτωπο με τις εγκληματικές οργανώσεις που δηλητηριάζουν ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο. Θέλουμε τις ΠΑΕΣ συμμάχους. Πρέπει να δοθεί η μάχη στις γειτονιές». Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι ήταν αδιανόητη η αλυσίδα λαθών, όχι μόνο γιατί δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους, αλλά γιατί δεν μας έχει συνηθίσει η αστυνομία σε τέτοιες επιπολαιότητες. Αυτό που έγινε δεν τιμά την αστυνομία. Σε ερώτηση αν έχουν ταυτοποιηθεί και άλλοι Έλληνες πλην του 49χρονου, απάντησε πως όλες οι κινήσεις γίνονται με βάση τις αποφάσεις της ανακρίτριας με στοιχεία που έχει από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση δεν θα κλείσει πριν εξεταστεί και η τελευταία ένδειξη από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και ό,τι έρχεται στη διάθεση των αρχών. «Έχει ακόμη δρόμο η υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στην ακρίβεια. Πάμε δηλαδή σε αυτό το συστατικό στοιχείο, το οποίο αποτελεί πολλές φορές και το δυναμικό στοιχείο του κοινωνικού γίγνεσθε και το οποίο μετατρέπεται σε πολιτική δυναμική και καθορίζει εξελίξεις. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης γράφει σήμερα ο κυριακάτοικος Αθηναϊκός Τύπος: «Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει με ένα νέο πακέτο μέτρων να ισορροπήσει ανάμεσα στις κοινωνικές ανάγκες αλλά και ταυτόχρονα στην εικόνα σταθερότητας ελληνικής οικονομίας. Σε τρεις εβδομάδες, με λίγα λόγια, περιμένουμε εξαγγελίες από τον κύριο Μητσοτάκη και πάμε να δούμε περισσότερα». Προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά των ευάλωτων ομάδων που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα και την επιτακτική ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία καταβάλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Από την προηγούμενη εβδομάδα και ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νέο πακέτο στήριξης. Κάτι που μάλλον επί του παρόντος δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετήθηκαν πρόσφατα μια σειρά από μέτρα στήριξης των πολιτών ύψους 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα τετραετίας. Και οι δύο κύκλοι του Υπουργείου κατέληγαν με το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, συνδυάζοντας πάντοτε την κοινωνική ευαισθησία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, όπως αναφέρουν και πηγές του Υπουργείου, προκύπτει πως ναι, μεν υπάρχει καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων έως τον Ιούλιο, όμως αυτή υπολογίζεται δημοσιονομικά σε 874 εκατομμύρια ευρώ και όχι σε 2,34 δισεκατομμύρια που είναι η ταμιακή υπεραπόδοση. Τη στιγμή μάλιστα που στο πρόγραμμα σταθερότητας έχει ήδη συμπεριληφθεί η πρόβλεψη για καλύτερη απόδοση ύψους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο του έτους σε σχέση με τον προϋπολογισμό, όπως και αύξηση των δαπανών. Σε τρεις εβδομάδες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σίγουρα θα αναφερθεί σε μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα και θα αφορούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όμως αναμφίβολα το περιεχόμενο των όποιων μέτρων ανακοινωθούν θα είναι, όπως αναφέρουν πηγές από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα διαταράσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, σε μια χρονιά μάλιστα που κορυφαία επιδίωξη είναι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Σε καμία περίπτωση όμως, σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές δεν πρόκειται να διαταραχτεί η σταθερότητα που αποτελεί και το ισχυρό χαρτί της χώρας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας, που κάθε άλλο παρά παίρνουν απαρατήρητες από την κυβέρνηση, όπως δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία οι αρμόδιοι υπουργοί. Ποια όμως θα μπορούσαν να είναι τα μέτρα που θα βρίσκονται στη φαρέτρα του Κυριακού Μητσοτάκη κατά την άνοδό του στην ύμφη του Θερμαϊκού? Πρώτον, η επέκταση του Market Pass για άλλους 2 μήνες, δηλαδή έως το τέλος του έτους. Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Θα τις κάνουν όσοι δεν είχαν κάνει πέρυσι και η πληρωμή που θα αφορά το διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου θα γίνει πιθανότατα εφάπαξ στο τέλος του επόμενου μήνα. Δεύτερον, νέο σύστημα για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα σύστημα που θα είναι στοχευμένο και όχι οριζόντιο και θα αντικαταστήσει το υπάρχον. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας εξετάζουν διάφορα σενάρια για παράταση του μηχανισμού μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι που θα προσφέρει κάποια σταθερότητα σε ενδεχόμενη αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής. Τρίτον, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και χορήγησή του σε περισσότερους, αφού η τιμή του πετρελαίου κίνησης τίνει να είναι στα περισσινά επίπεδα. Τέταρτον, νέα χορήγηση της επιταγής ακρίβειας όπως και πέρσι. Θα πρόκειται για μια νέα έκτακτη παροχή 200 έως 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια ανέργους. Και εφόσον λάβει το πράσινο φως, θα χορηγηθεί τα Χριστούγεννα. Πέρυσι είχε δοθεί σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το συνολικό ύψος να φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ έναντι 174 ευρώ το 2021. Πέμπτον, επίδομα προσωπικής διαφοράς που θα χορηγηθεί σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν θα πάρουν αυξήσεις την 1η Ιανουαρίου του 2024. Και έκτον, μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Επέκταση έως τον Ιούνιο του 2024 των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στην εστίαση όπως είναι ο καφές και μη αλκοολούχα ποτά και στον πολιτισμό. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας για να κάνουμε ένα γρήγορο σχολιασμό αυτής της τρέχουσας βασικής ειδησιογραφίας. Αφενός μεν είναι το μέτωπο το οποίο δημιουργείται με τη γείτονα χώρα, με την Αλβανία. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σιώρο. Αφετέρου δε είναι αυτά τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει τουλάχιστον επικοινωνιακά μετά τα γεγονότα της Νέας Φιλαδέλφειας, πιθανόν με κατατομήσεις ανώτερων και ανώτερων αξιωματικών, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, Σπύρο Ζηνιάτη, δεν είναι ποιοι θα φύγουν από την ελληνική αστυνομία και ποιοι θα έρθουν. Σημασία θα έχει να μην επαναληφθούν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Σωστά. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έχει εξαγγείλει τίποτε το νεότερο από ό,τι έχει ήδη ψηφιστεί πριν από 20 περίπου μήνες. Άρα το θέμα είναι κατά πόσον εφαρμόζονται οι νόμοι και κατά πόσον συνεργάζονται οι συναρμόδιες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση ενός θέματος το οποίο προκύπτει ανά πάσα στιγμή και ώρα. Με το αστυνομικό, Γιάννη, με το συνεργαλιστικό όργανο των αστυνομικών να έχει βγάλει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση την περασμένη Πέμπτη. Ούτε πολύ ούτε λίγο. Αποκαλεί υποκριτές εκείνους οι οποίοι αναγγέλουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Δηλαδή, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Δεν θέλω να πω για τον Πρωθυπουργό, γιατί πραγματικά ένας λαοπρόβλητος, ένας δημοκρατικά εκλεγμένος Πρωθυπουργός δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται έτσι εύκολα υποκριτής. Αλλά είναι η Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας που βγάζει επίσημη ανακοίνωση με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Δηλαδή κάπου βλέπεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Δηλαδή την προηγούμενη βραδιά, την προηγούμενη ημέρα, είχε γίνει ένα άλλο συμβάν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και το ερώτημα είναι, γιατί ταλαιπωρήθηκε τόσος κόσμος? Δεν γνώριζαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες ότι την επαύριον της Παναγίας θα αρχίσει η είσοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου? Προφανώς. Άρα δεν θα έπρεπε να μην κυκλοφορούν εκείνη την ημέρα τα βιτιοφόρα και με τόσο πολύ επικίνδυνα φορτία? Δηλαδή είναι κάτι ζητήματα που είναι απλά, είναι αυτονόητα. Δεν πρέπει να έχει περάσει κάποιος από πανεπιστήμιο. Όχι, είναι κάποια πράγματα. Να βρει τη μαγική λύση. Είναι κάποια πράγματα που ξεκάνουν να σκέφτεσαι ότι ο Θεός Ελλάδας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Απλό και δεν έχουμε θρυνήσει περισσότερα θύματα σε τόσο τραγικές καταστάσεις. Λέω όμως, Γιάννη, ότι πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Θεσσαλονίκη να πείσει και την κοινωνία ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα της διαβίωσης, όχι απλά της επιβίωσης,
Διότι η επιβίωση μπορεί να είναι με ένα ψωμί κρυθαρένιο, όπως έλεγε ο λαός μας. Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Η διαβίωση όμως έχει όρους και κανόνες. Ναι. Σε μια δημοκρατική χώρα. Ναι. Τα προβλήματα επιβίωσης, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι μεγάλα. Είναι σύνθετα. Είναι δυσεπίλητα. Είναι βαρβάτα. Οι ανατιμήσεις των κλάδων των καταναλωτικών προϊόντων, Σπύρο μου, επιμένουν. Και επιμένουν παρά την όποια αποκλιμάκωση της μεταβολής δωδεκαμήνου του Γενικού Δικτύου Τιμών Κατανάλωσης στο 2,8%. Ειδικότερα οι αντίστοιχες αυξήσεις δωδεκαμήνου στις περισσότερες ομάδες αναγκαίων καταναλωτικών προϊόντων, όπως τρόφιμα και είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, αυξάνονται με διψήφια ποσοστά από ένα μήνυμο 18% έως και ένα 80%. Ερώτημα, δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις? Η απάντηση είναι κατηγορηματική, λακωνική, μονολεκτική. Όχι. Όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρα, ο κύριος Γιάννης είναι Τουρνάρα, αυτό που είπε προχθές, κάνει λόγο για πληθωρισμό απληστείας. Έτσι. Η πεπατημένη δικαιολογία είναι ότι φταίει η ενεργειακή κρίση που είναι επακόλουθο της Ουκρανικής κρίσης. Ναι, αλλά δεν μπορεί η ενεργειακή κρίση να έχει τα βασικά προϊόντα στην Ιταλία σε τιμές. Γιάννη, μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακριβώς, δεν μπορεί, στην Ιταλία τα προϊόντα τα ίδια να έχουν τη μισή τιμή με τους μισθούς 1,5 και πλέον επιπλέον από τα δεδομένα της χώρας. Δεν μπορεί η χωριάτικη σαλάτα να πωλείται στα καταστήματα λαϊκής προσέλευσης με 10, 14, 15 και 18 ευρώ. Σωστά. Σωστά. Αν και οι τιμές του πετρελαίου ακόμα επίσης δεν δικαιολογούν την αύξηση στη βενζίνη. Σωστά. Διότι αν πέρυσι οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν φτάσει στα 135 και 140 δολάρια ένα βαρέλι, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ακόμα στα 75 με 80. Αν οι τιμές του φυσικού αερίου θα αυξηθούν, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έχουν έρθει αυξήσεις στην Ελλάδα. Γιατί όντως οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί λόγω μιας μεγάλης απεργίας που έχουν κηρύξει εργαζόμενοι, ναι, αλλά σε εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου. Ναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά, Γιάννη, σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει το αλλά του πολίτη που λέει ότι πληρώνω τους φόρους μου και απαιτώ, περιμένω να υπάρχει ένα κράτος με ελεγκτικούς μηχανισμούς ικανό να με προστατεύσει. Όταν γίνομαι βορρά των διαφόρων συμφερόντων ή αυτών των συμφερόντων που περιγράφει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ασφαλισμένος με τις 10 και πλέον χιλιάδες μισθό το μήνα, τότε ο απλός πολίτης που μπαίνει στη λογική της βαρβαρότητας. Σπύρο μου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Για πληθωρισμό απληστείας. Λοιπόν, τι σημαίνει απληστεία? Από αυξήσεις που προκαλούν. Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους, Γιάννη? Πού είναι? Τα κυκλώματα εμπορίας, διακίνησης και μεταφορών. Εκεί είναι το θέμα. Τα οποία δεν τιμωρούνται. Και εδώ και, υπάρχει και ένα γιατί, το οποίο είναι λίγο... Καλό βράδυ, Γιάννη. Ένα λεπτό. Ναι, ναι, γιατί δεν τιμωρούνται? Μήπως το κράτος βολεύεται εισπράττοντας από αυξημένες τιμές προϊόντων μεγαλύτερους φόρους ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης? Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε στην τοπική δημοσιογραφία ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πρόκειται για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Κέρκυρα. Συνέλαβε ένα 30χρονο Έλληνα, καταγωγή από Αθήνα, λένε οι πληροφορίες. Μετέφερε σκληρή ναρκωτική ουσία στην Κέρκυρα. Πρόκειται για 200 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος, ποσότητας δηλαδή. Και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ωρα Σπρέα. Ακόμη μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία και το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κερκύρας, που αξιοποιώντας πληροφορίες κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει 30χρονο Αθηναίο με την κατηγορία της μεταφοράς κοκαίνης στο νησί. Ο 30χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Κέρκυρας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 σακουλάκια με κοκαίνη συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Κερκύρας. Πρόκειται για ακόμη μια σύλληψη που αφορά σε υπόθεση ναρκωτικών, για την οποία μίλησε στο Start ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, Θεόφιλος Μελεγγίδης.
Πρόκειται για μια ακόμη πολύ σημαντική σύλληψη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιευθύνσης Ασφάλειας Κέρκυρας στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών. Πρωινές ώρες χθες, Σάββατο 19 Αυγούστου, 30χρονος ημεδαπός, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και μεθοδική δουλειά η οποία έγινε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθη στην πόλη της Κέρκυρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικό χαρακτήρα για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς στην κατοχή του, όπως γνωρίζετε, βρέθηκαν 200 γραμμάρια κοκαίνης. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ακόμη σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία έρχεται να προστεθεί σε σειρά συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το ίδιο αδίκημα το τελευταίο διάστημα στο νησί μας. Να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη σύλληψη, όπως και οι προηγούμενες συλλήψεις, έρχονται ως προϊόν δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από τις υπηρεσίες μας στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών, ο οποίος ως τομέας εγκληματικότητας αποτελεί μία από τις κυριότερες στοχεύσεις μας, κυρίως αν θέλετε, γιατί αγγίζει και κομμάτια της νεολαίας μας. Κύριε Μελεγκίδη, ως αστυνομικό και ως γονιό, ως πατέρα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε αρκετά περιστατικά, αρκετές υποθέσεις ναρκωτικών στο νησί μας? Σαφώς με προβληματίζει το γεγονός ότι τα ναρκωτικά είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μια μορφή εγκληματικότητας που αντιμετωπίζουμε συνεχώς μέσω των δράσεων των υπηρεσιών μας. Από τη δικιά μας πλευρά γίνεται ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου αυτή η μορφή εγκληματικότητας να περιορίζεται μέσα από τη δράση μας. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η καταπολέμηση των ναρκωτικών και μέσα σε αυτή την εξίσωση σαφώς η δική μας δράση μπορεί να προσφέρει μια πολύ σημαντική υπηρεσία στην κοινωνία μας. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η δίωξη στην Κέρκυρα έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της καταστολής με αρκετές συλλήψεις, όπως στις 10 Αυγούστου στην περίπτωση σύλληψης δύο Ελλήνων 57 και 26 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση κοκαίνης και για καλλιέργεια κάναβης. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 531 γραμμάρια κοκαίνης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια σειρά από θέματα της τοπικής μας πραγματικότητας. Το κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας, η κίνηση ήταν αυξημένη. Πολλοί από τους επισκέπτες του 15 Αύγουστου, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αναχώρησαν. Πάμε να δούμε τώρα σχετικό ρεπορτάζ της Δώρας Πρέα. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας, με τους εκδρομείς του 15 Αύγουστου να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Τα ποσοστά αύξησης που καταγράφονται και στην Πορθμιακή Γραμμή Κέρκυρας Ιγουμενίτσας από την αρχή της σεζόν είναι σημαντικά και αναμένεται να συνεχιστούν, ολοκληρώνοντας ακόμη μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για το νησί. Στο Start μίλησε ο Ορέστης Σωτηρίου, εκπροσωπώντας την εταιρεία Κέρκυρα Seaways. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου. Τώρα είμαστε στην κορύφωση, έτσι, έχουμε τις πρώτες αναχωρήσεις. Όπως φαίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει και ο Αύγουστος για να έχουμε τα ακριβή στοιχεία, έχουμε μία αύξηση. Τώρα πιστεύω να κλείσει την τάξη του 10%. Ως εταιρεία, λέτε. Ως εταιρεία, ναι. Και το θέμα και το δείγμα το καλό θα το πάρουμε να δούμε αν θα συνεχίσουν οι αφίξεις και μπορέσουμε να δουλέψουμε και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι το καλό για το νησί μας. Να τραβήξει η κίνηση μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και πριν ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή. Η διαχείριση των επιβατών είναι ομαλή? Ναι, είναι ομαλή. Δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, ούτε πληρότητες φοβερές, ώστε να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Ως εταιρεία, η Κέρκυρα Seaways έχει φροντίσει να αφήσει την έκπτωση στους Κερκυραίους κατά 50% και έχουμε και προσφορά για όλους τους υπολείπους μέσω του site Κέρκυρα Seaways το 25%, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και αρκετούς τουρίστες στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε αύξηση εισιτηρίων? Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα, ούτως ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και προς άλλα μέρη που παρά δεν χρειάζεται να πάρουν πλοίο. Κρίση, ναι, παρά την ενεργειακή κλίση, οι πλειοκτήτες ματώνουν, ούτως ώστε να κρατήσουν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Δόξα τω Θεώ, πάντως η διακίνηση πάει καλά και δεδομένων των προβλημάτων με τις φωτιές και αυτές δεν έδειξε να πέφτουμε, ίσα-ίσα που είμαστε και ανεβασμένοι. Ήθελα να ρωτήσω αν στην καθημερινή επαφή σας με τους επιβάτες σας κάνουν παράπονα, κάποια παράπονα σε σχέση με τις υποδομές της Κέρκυρας. Συνέχεια το έχουμε αυτό. Υπάρχουν τέτοια παράπονα και για τους δρόμους και για
την ακρίβεια μέσα στην πόλη. Έχουμε τέτοια παράπονα, αλλά γενικά έχουμε ένα τόσο όμορφο μέρος, έναν παράδεισο όπως είναι η Κέρκυρα, που εξισορροπείται η κατάσταση και φεύγουν κάπως χαρούμενοι από εδώ. Και το επιλέγουν ξανά και ξανά, γιατί έχουμε πολύ τακτικούς επισκέπτες. Πάρα πολύ, και τις τελευταίες μέρες μάλιστα είχα πολλούς πελάτες που μου λέγανε ότι ξέρεις πόσα χρόνια έρχομαι εδώ, και όσοι ήταν καινούργοι μου λένε να το ξέρεις ότι και του χρόνου θα έρθουμε στο νησί σας. Αξίζει όμως τον κόπο να προσέξετε αυτό το ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Γιατί ρωτήσαμε επισκέπτες. Ποια εικόνα τους αφήνει ο τουριστικός προορισμός που επέλεξαν, είτε για ολιγοήμερες είτε για πολυήμερες διακοπές. Με λίγα λόγια, ποιο είναι το αποτύπωμα αυτού του τόπου σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν κάποιες μέρες στον Ισινοφέακο. Με ούριο άνεμο ταξίδεψαν σήμερα τα πλοία από το λιμάνι της Κέρκυρας, όσο ευνοϊκός είναι και ο άνεμος που πνέει και για τον κερκυραϊκό τουρισμό. Παρά το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις που κάνουν οι Έλληνες επισκέπτες του νησιού θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους. Είναι πρωί Κυριακής. Σήμερα κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Το λιμάνι της Κέρκυρας πλημμυρίζει ασφιχτικά. Και οι πελάτες μας, οι άνθρωποι που μας επισκέφθηκαν, κάνουν βέβαια και τα παραπονά τους σε σχέση με το πώς ήταν φέτος στο νησί μας. Οι επισκέπτες που ρωτήθηκαν από το Start και που σήμερα πήραν το δρόμο της επιστροφής δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Κέρκυρα. Είναι τακτικοί επισκέπτες. Και αν κάποιοι φεύγουν απολύτως ευχαριστημένοι με μόνο μικρές παρατηρήσεις να έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη χώρων στάθμευσης, οι περισσότεροι διακρίνουν σοβαρά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις υποδομές και με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ενώ πολύ σοβαρά θα πρέπει να υπολογίσουν όλοι οι υπεύθυνοι τη διαπίστωση ότι η Κέρκυρα έχει χάσει την αυθεντικότητά της. Για τις μέρες του 15 Αυγούστου. Ναι, βέβαια. Πώς περάσατε? Φανταστικά. Από πού μας ήρθατε? Από Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε Κέρκυρα αυτές τις μέρες? Η τρίτη. Ναι. Και συνεχίζετε, έρχεστε, σας αρέσει πολύ, φαντάζομαι. Βέβαια. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα? Και όλα καλά. Λίγο το πάρκινγκ είναι ένα θεματάκι. Ήρθα για διακοπές. Και πώς περάσατε? Παιδιά, πολύ ακριβά. Υπερβολικά, μέχρι αηδίας. Έρχομαι 12, 13, 14 χρόνια, ναι, κάθε καλοκαίρι. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Επομένως, έρχεστε από Αθηνά. Ναι. Και πώς είδατε φέτος στο νησί? Εντάξει. Τι λέω, έλα. Τι λέω. Το νησί το είδα ότι θέλει αυτό που λέω και κάθε χρόνο. Ότι κάθε πέρυσι ήταν και καλύτερα, δυστυχώς. Σε τι επίπεδο? Στα πάντα. Σε καθαριότητα, σε περιποίηση, σε δρόμους, παροχές, σε όλα. Έχει χάσει την αυθεντικότητά του το νησί. Προσπαθεί να γίνει, ενώ είναι τόσο όμορφο και κούκλα και τα αγαπάμε τόσο πολύ, προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε. Αγαπάμε το νησί σας. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι, τα στοιχεία της κουραζιέρας είναι και αυτά καλά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα, ο κ. Σπύρος Ζερβόπουλος, μίλησε σχετικά στο Start. Αύξηση 23% σημείωσαν οι αφήξεις Ιουλίου στην πορθυμιακή γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ συνολικά η σεζόν πλησιάζει τα δεδομένα της χρονιάς ρεκόρ του 2019. Πολύ ικανοποιητικά είναι τα στοιχεία σε όλες τις πορθυμιακές γραμμές αλλά και στις αφήξεις κουραζιερόπλοιων, όπως ενημερώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Σπύρος Ζερβόπουλος. Ο μήνας Ιούλιος είχε μια αύξηση 23% σε σχέση με πέρσι. Διακινήθηκαν τον Ιούλιο 111 εισρωές προς την Κέρκυρα και έχουμε ένα σύνολο, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς, γύρω στις 500.000 ανθρώπους Ιγουμενίτσα Κέρκυρα. Σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ μεγάλη διαφορά, είχαμε γύρω στις 380.000. Το ποσοστό έτσι και αλλιώς το 23% που είναι άνεμος είναι πολύ μεγάλο. Είναι του Ιουλίου το 23%, νομίζω είναι λίγο παραπάνω η συνολική χρονιά. Αντίστοιχα, και από Ιγουμενίτσα Λευκίνη είχαμε μια αύξηση τον Ιούλιο γύρω στο 12-13%. Στην Ιταλία ήταν λίγο πεσμένος ο Ιούλιος φέτος. Περιμένουμε τον Αύγουστο να έχει μεγαλύτερη κίνηση και να είναι περισσότερη από πέρσι. Θα το δούμε αυτό. Είχαμε 2.000 λιγότερους το μήνα Ιούλιο, ενώ τον Ιούνιο είχαμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Η Κέρκυρα σήμερα κατακλείστηκε από κρουαζιερόπλοια. 5 συνολικά μεγάλα κρουαζιερόπλοια έχουν
καταφτάσει στο λιμάνι της Κέρκυρας. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική σεζόν για την κρουαζιέρα, συγκρίσιμη με τη χρονιά ρεκόρ το 2019. Και στην κρουαζιέρα έχουμε πολύ καλά στοιχεία, δηλαδή τον Ιούλιο είχαμε 110.000 αφίξεις, σύνολο δηλαδή της χρονιάς μέχρι τώρα 324.000, που υπολείπεται κατά κάτι του 2019 σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ αυξημένο και περιμένουμε τους καλούς μήνες της κρουαζιέρας που είναι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Τους δύο από αυτούς μήνες θα έχουμε πάρα πολλές προσεγγίσεις. Και φυσικά θα κλείσει η χρονιά με κάποια κρουαζιερόπλια και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο με τελευταίο το 31-12 που νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σημαδιακή κρουαζιέρα αλλαγή του χρόνου στην Κέρκυρα. Επίσης και στην Αλβανία συνεχίστηκε η αύξηση η ολική φετινή. Τον Ιούλιο δηλαδή είχαμε σε σχέση με πέρυσι μια αύξηση γύρω στο 30%. Είχαμε 45.000 κόσμου Κέρκυρα, Αλβανία. Είναι μια μεγάλη αύξηση και αυτή, γύρω στις 10.000 σε σχέση με πέρυσι το μήνα Ιούλιο. Επομένως νομίζουμε ότι όλοι οι δείκτες είναι καλοί και πολλοίς κόσμος έχει έρθει στην Κέρκυρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα την εικόνα της εξέλιξης της τουριστικής σεζόν στο νησί, αλλά κυρίως στην πόλη της Κέρκυρας. Μιλήσαμε με τον διευθυντή ενός από τα εμβληματικά ξενοδοχεία της πόλης Κέρκυρας, είναι το ξενοδοχείο Καβαλιέρη. Ο κ. Ηλίας Καποδίστρια είναι ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος με πολυετή υπηρεσία και παρουσία στον χώρο της τουριστικής οικονομίας. Πάμε να δούμε την αξιολόγηση την οποία κάνει. Μπορεί η Κέρκυρα να απολαμβάνει και φέτος τα αποτελέσματα μια σεζόν με πολλούς επισκέπτες, όμως δεν θέλει πολύ ώστε αυτό το θετικό κλίμα να ανατραπεί. Αρκούν μερικά λάθη στη διαχείριση των πελατών ώστε οι συνήθειές τους να αλλάξουν και η Κέρκυρα να απολέσει ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της, το οποίο δύσκολα ανακτάται. Ένα από τα λάθη είναι οι υπερβολικές ανατιμήσεις αγαθά και υπηρεσίες και είναι μια τακτική που ακολουθήθηκε φέτος από ορισμένους επιχειρηματίες του τουρισμού, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως σημειώνει ο διευθυντής του ξενοδοχείου Καβαλιέρη, Ηλίας Καποδίστριας. Νομίζω ότι επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις μας και τα προγνωστικά μας ότι θα είχαμε μια καλή σεζόν με κάποιες μικρές παρεκκλήσεις. Συγκεκριμένα για το ξενοδοχείο, το συγκεκριμένο το Καβαλιέρη, έχουμε μια πολύ καλή σεζόν, έχουμε υψηλές πληρότητες καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και συνεχίζεται ακόμα και τον Σεπτέμβριο και ίσως και τον Οκτώβρη, θα δούμε ακόμα λίγο νωρίς. Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις από το χειμώνα που είδαμε ότι η σεζόν πάει πολύ καλά, κάποιοι φοβούμε που ανέβασαν λίγο περισσότερο τις τιμές από το λογικό, με αποτέλεσμα κάπου να υπάρξει μια μείωση πληρότητος σε κάποιες περιοχές και σε κάποια ξενοδοχεία. Βλέπετε ότι και ο κόσμος δεν ακολουθεί τέτοιες μεγάλες αυξήσεις. Νομίζω κάποιες συγκρατημένες αυξήσεις ήταν λογικότατες με βάση και την αύξηση του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχείων και των διαμερισμάτων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λειτουργούμε. Βλέπετε τα παραδείγματα των Κυκλάδων. Οι υψηλές αυξήσεις επέδρασαν αρνητικά με αποτέλεσμα να μην έχουν τις πληρότητες τις προσδοκόμενες. Ελπίζω και σε εμάς να γίνει κάπου μάθημα και επειδή απευθυνόμαστε σε τουρίστες, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε τόσο πολύ να εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα που έχουν αυτοί να κάνουν διακοπές. Νομίζω μια εγκρατής πολιτική είναι η καλύτερη για να προστατεύσουμε και το τουριστικό μας προϊόν και τις επιχειρήσεις μας. Οι πελάτες σας κάνουν κάποια παράπονα σε σχέση με τις υποδομές του νησιού μας? Ναι, υπάρχουν παράπονα, ειδικά ας πούμε για το κυκλοφοριακό και το πρόβλημα του πάρκινγκ, διαθέσεις στάθμευσης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως εμφανίζονται και τα προβλήματα περιποίησης, αν θέλετε, και εμφάνισης γενικά του νησιού, θα μπορούσα να πω. Δεν είμαστε στις καλύτερες υποδομές που θα έπρεπε να είχαμε. Αυτό βέβαια είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο κυκλοφοριακό, κύριε Καποδίστρια, θα ήθελα να ρωτήσω αν τα εφαρμοζόμενα μέτρα, αυτά που λειτουργήσαν σε πιλωτικό στάδιο σε πρώτη φάση, βλέπετε να αποδίδουν?
Κοιτάξτε, ένα κάθε μέτρο που ισχύει έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Κάποιοι ευνοούνται, κάποιοι δυστυχώς δυσκολεύονται. Και δυσανασχετούν. Είναι το αναμενόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις, πελάτες που θέλουν να μπουν στην πόλη το βράδυ που έχουν κρατήσει κάποια τραπέζια να φάνε σε κάποια εστιατόρια, κάποιοι από αυτούς δυσκολεύονται να μπουν στην πόλη, δυσανασχετούν με τις μετακινήσεις που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, με το αυτοκίνητό τους που θα τα αφήσουν έξω. Κάποιοι άλλοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι ίσως ευνοούνται που δεν έχουν τόσο πολύ το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Αλλά τι να κάνουμε, σε ένα τουριστικό χώρο που ζούμε, θα πρέπει να συμβιβαστούμε με όλες αυτές τις παραμέτρους. Θέσαμε υπόψη του Περιφερειάρχου Ιωνίων Ίσων, της κυρίας Ρόδης Κράτης-Αγκαροπούλου, τις παρατηρήσεις των επισκεπτών. Έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις της. Θα δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ και αργότερα στο υπάρχει θέμα ένα πολύ μεγαλύτερο και κεκτημένο. Η κυρία Ρόδη Κράτσα υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της τις παρατηρήσεις των επισκεπτών. Περιέγραψε και ένα πλέγμα δράσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων στους τομείς των υποδομών. Είναι σημαντικό, σημείωσε η Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, οι επισκέπτες της Κέρκυρας να αναφέρονται στις αδυναμίες που εντοπίζουν κατά την επίσκεψή τους στο νησί, στους τομείς των υποδομών, των υπηρεσιών και εν γέννη της καθημερινότητας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη από την τοπική αυτοδιοίκηση και να προγραμματίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου ο προορισμός μας να διατηρεί τα ανώτερα χαρακτηριστικά του. Η κυρία Κράτσα αναφέρθηκε αρχικά στις επισημάνσεις σχετικά με την καθαριότητα. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι με τη μεγάλη κίνηση σε πολλά μέρη υπάρχουν τέτοια συμπτώματα, στις πόλεις κυρίως και όχι μόνον. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όσο το δυνατόν καλύτερα να το αντιμετωπίσουν οι Δήμοι. Εμείς από την πλευρά του Φώτσα Ιωνίων Ίσων είμαστε δικαιούχοι σε μια πρόσκληση που θα ανοίξει, εμείς και άλλη Φώτσα, σε μια πρόσκληση που θα ανοίξει με υποδομές ύψους, ζητούμε 15 εκατομμύρια, μπορεί να μην είναι 15, να είναι λιγότερο, που θα βοηθήσουν τους Δήμους στην ανακύκλωση. Υποδομές για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Το δεύτερο είναι το κυκλοφοριακό. Κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη, κυκλοφοριακό και στο νησί. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με τους Δήμους τα σχέδια που έχουν για τους χώρους στάθμευσης και να δούμε πώς από το ΕΣΠΑ Ιωνίων Ίσων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 21-27, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε αυτές τις υποδομές. Δύο είναι οι στόχοι μου από το ΕΣΠΑ 21-27 σε σχέση με τις ανάγκες των Δήμων. Οι χώροι στάθμευσης και επίσης η ίδρυυση-αποχέτευση. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η παράκαμψη της πόλης, η οποία όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, είναι αδύνατο να γίνει η χάραξη όπως έχει προγραμματιστεί. Δεν είμαστε πια στην επικαιροποίηση μιας μελέτης, είμαστε στο αδιέξοδο της προδιαγραμμένης μελέτης, διότι εκεί που έχει χαραχτεί η παράκαμψη έχουν χτιστεί σπίτια. Άρα εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο χρήζει συζήτησης και απόφασης για επαναχάραξη. Όσο βλέπουμε ότι η ζωή είναι δύσκολη για τους κατοίκους, ότι είναι παράπονα για τους τουρίστες, τόσο πιο πολύ πρέπει να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης και της αποφασιστικότητας όλων μας. Τα πράγματα γίνονται με μελέτες, με συνεργασία και όχι απλά εγώ θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, γιατί αυτά είναι μπεγμός για τους πολίτες. Τώρα, αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι η αυθεντικότητα. Είναι ένας τομέας που με αγγίζει βαθιά, διότι το DNA μας το επτανησιακό έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα, χαρακτηριστικά, συμπεριφορές, τοπία, αρχιτεκτονική, που δεν θέλουμε εμείς πρώτα να το χάσουμε, οι επτανήσιοι. Πόσο μάλλον θέλουμε να το καμαρώνουν οι επισκέπτες μας και να το αξιοποιούμε και εμείς σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι τραγικό το να το χάσουμε. Και εξαρτάται από πολλά. Όχι μόνο από το πώς συντηρούμε τις πόλεις μας, κυρίως τη φροντίδα που χρειάζεται η παλιά πόλη, που είναι σήμα κατά τεθέν, αλλά και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας τι κάνει, τι προβάλλουν τα εστιατόρια, πώς πουλάνε, αν μου επιτρέπετε, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη αυτή τη βάζω, την Κέρκυρα, τα ξενοδοχεία. Εκεί έχω πολλές αμφιβολίες αν πράγματι αξιοποιείται η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, μέσα στην οποία βάζω και τη γαστρονομία, αξιοποιείται η Κέρκυρα.
Ισχύουν, κυρίες και κύριοι, τις ημέρες τις οποίες διανύουμε τα ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα για την είσοδο στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο της πόλης Κέρκυρας. Έχουν διχάσει αυτά τα μέτρα επαγγελματίες στην πόλη της Κέρκυρας και μονίμους κατοίκους. Πάμε να δούμε την αξιολόγηση την οποία κάνει από την εφαρμογή κάποιες μέρες ο κ. Γιάννης Αλέγρης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Τα κυκλοφοριακά μέτρα που αποφασίστηκαν εν μέσω τουριστικής περίοδου, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στις αρχές του μήνα και θα συνεχιστούν μέχρι τις 27 Αυγούστου, έχουν μεν πιλωτικό χαρακτήρα και σύντομη διάρκεια, κατάφεραν όμως να διχάσουν επαγγελματίες, επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους. Όχι μόνο για το ζητούμενο, που είναι η αποτελεσματικότητά τους, αλλά και για το αν εφαρμόστηκαν έπειτα από οργάνωση, προετοιμασία και συντονισμό, ώστε να μην προκαλούν περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύουν. Καταρχήν θετικά τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κερκύρας, Γιάννης Αλέγρης. Εμείς ήμασταν πάντα πάγια, η θέση μας ήταν ότι πρέπει να έχουμε υποδομές, περιφερειακά πάρκινγκ και να μην παίρνονται οι αποφάσεις τελευταία στιγμή. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μείγμα, να το πούμε έτσι, μέτρων, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς οργανωμένοι, να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχουν τα mini bus έτσι ώστε να φέρνουν τον κόσμο, όχι σε ένα σημείο. Βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο την ημέρα της συζήτησης του κυκλοφοριακού και ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε τις προτάσεις του με τις προϋποθέσεις για αυτά τα μέτρα. Εγώ χαίρομαι για το μέτρο το οποίο πάρθηκε, διότι έπρεπε να γίνει μία αρχή. Και αυτό το μέτρο έχει αποφέρει ουσιαστικά στο κυκλοφοριακό στο αστικό, μάλλον στο ιστορικό κέντρο, διότι περιφερειακά, δηλαδή Λεωφορείο Αλεξάνδρας και Σαρόκο στενάζουν. Ναι, δεν διαφωνούμε, γι' αυτό κιόλας οι προϋποθέσεις που έχουμε πει εμείς και οι θέσεις μας είναι το εξής, ότι από τα περιφερειακά πάρκινγκ να υπάρχουν οργανωμένα μίνι μπας να μεταφέρουν τον κόσμο, όχι σε ένα σημείο της πόλης. Η αγορά, υπάρχουν και οι συνοικιακές αγορές, οι οποίες όλοι πρέπει να επιβιώσουν, όλοι πρέπει να πάρουν από την πίτα του τουρισμού και όλοι βοηθάνε στο brand name της Κέρκυρας για τον τουρισμό. Άρα είναι άδικο για μας να λέμε ότι παίρνουμε τον κόσμο στο Ληστόν, στην Καποδιστρίου και στην Ευγενείο Βουλγάριος. Αν δεν υπάρχει αυτό υποδομή και οργάνωση, δεν κάνουμε τίποτα. Όμως, κάναμε ένα πρώτο βήμα. Και σε αυτό το πρώτο βήμα θεωρώ ότι θα υπάρχει και συνέχεια, διότι όλοι οι φορείς ήταν πάνω στο θέμα. Ήταν ένα θέμα το οποίο χρόνια και εγώ προσωπικά άσκησα μεγάλη κριτική και στην τοπική δημοτική αρχή και στη Δήμαρχο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει θέληση παρότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως την είδαμε. Την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει όπως πάντα η πρόγνωση του καιρού και διαφημίσει σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στην Κέρκυρα αύριο Δευτέρα με ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας και αρκετά σύννεφα τη νύχτα. Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-ανατολική με ένταση έως 3 μπουφόρ, που από νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς κλιμακούμενης έντασης έως 4 μπουφόρ. Η υγρασία θα είναι περιορισμένη σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, κειμενόμενη από 20 έως 60%. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.